Γεια σας. Γεια σας Δημήτρη, καλημέρα. Δημήτρη Ζομπατζόγλου μαζί μας. Λοιπόν, γράφτηκε κάπου χθες τον Καμπιαντίνη. Ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Παίζει αυτός. Ναι. Εντάξει, είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση γιατί η ομάδα του είναι περίεργη. Καταρχάς, πραγματικά δεν ξέρω αν όλη αυτή η επιμονή του ΠΑΟΚ προς Ιταλία, γιατί σίγουρα υπάρχει μια επιμονή και είναι πολύ στόχη από Ιταλία, μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ψήσουν τέτοιους ποδοσφαιριστές τέτοιου επίπεδου να φύγουν από Ιταλία, που πολλές φορές προτιμούν τη Serie B από το να πάνε σε κάποιο άλλο ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Κινδυνεύεις να περάσει ο χρόνος και να εκτεθείς, να μην τους φέρεις. Ο Καμπιαντίνη είναι ακόμα πιο περίεργη περίπτωση, γιατί η Σαμπτόρια έχει υποβιβαστεί, γιατί η Σαμπτόρια αλλάζει ιδιοκτησία, γιατί αργείς, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Πολύ μεγάλο ρίσκο για τον ΠΑΟΚ που έχει χρονικό περιθώριο, έχει χρονική πίεση. Και γι' αυτό νομίζω ότι όποιος και αν είναι ο πρώτος στόχος, κάπως έτσι ήδη ξεκινούν να μπαίνουν σε αυτό που ήταν επίφοβο, να πέφτουμε στη δεύτερη λύση, να την ξαναδούμε, να την φέρουμε στα μέτρα μας, στην τρίτη λύση, και κάπως έτσι προκύπτουν να ανέβουν περιπτώσεις όπως ο Σενεγαλέζος Ντιάν που έπαιζε στην Καραμπιουρούκ, ελεύθερος ποδοσφαιριστής, 31 ετών, με 25 γκολ στο πρωτάθλημα Τουρκίας, υψηλός όμως παίχτης, λίγο δύσκολος χαρακτήρας όπως λένε αρκετοί και από Τουρκία, αλλά βεβαίως απασχολεί, είναι μια εναλλακτική περίπτωση εφόσον κάποια στιγμή που αποφασίσει να μην περιμένει άλλο για τους πρώτους στόχους, κάτι το οποίο συμβαίνει σίγουρα και στον μεσοαμυντικό, και εκεί πάλι όλα δείχνουν ότι περίπτωση από το Ιταλικό πρωτάθλημα που δεν είναι καθόλου εύκολη, που θα έπρεπε να περιμένουν για αρκετό καιρό. Ναι, όσο πλησιάζει το τέλος Ιουνίου, ο ΠΑΟΚ θα αναγκάζεται να ασχολείται με τους δεύτερους και τρίτους. Να κατεβαίνει στη λίστα του, εντάξει, ναι, προφανώς. Να διαπραγματεύεται. Αυτός ήταν ο κίνδυνος εξ αρχής. Κάθε μέρα που περνάει, αυτός ο κίνδυνος σίγουρα μεγαλώνει. Για τον Altidor, υπάρχει κάποιο σχόλιο που γίνεται. Το γράφουν στο ESPN. Αποτέλεσε στόχο και νομίζω ότι γι' αυτό και πάλι επανέρχεται. Ο Αμερικανός που έχει έρθει και στην Ευρώπη και στην Άλκμαν νομίζω με πολύ καλά νούμερα, μένει έθρος από τη Νιου Ίγκλαντ. Δεν έχω επιβεβαιωμένο ότι έχει ενδιαφερθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν μπορεί να αποτελέσει στόχο και αν στα πλαίσια της δεύτερης αναζήτησης που τώρα ξεκινάει στο άγχος ότι περνούν οι μέρες, μπορεί να στράφηκαν και στον συγκεκριμένο. Όταν πάντως μπλέκουν δύο ελληνικές ομάδες, προφανώς δεν είναι και σίγουρες οι πληροφορίες. Στόχος είναι αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο, να υπάρχουν ανακοινώσεις για μία-δύο περιπτώσεις, γιατί σαφώς η πίεση μεγαλώνει πάρα πολύ και χρονικά, έτσι ώστε μετά να απευθυνθεί και στον κόσμο που πιέζει πάρα πολύ και επαναλαμβάνω υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει να παίζει στην Ευρώπη και θα έχει παραχωρήσει παίχτη και όλα αυτά για τα σενάρια που βεβαίως έχουν βάση. Ναι, βεβαίως έχουν βάση ότι η Κράσνα ξέρει τις απαιτήσεις του ΠΑΟΚ. 7 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Θα κάνουν πρόταση, όπως υπάρχουν τα δημοσιεύματα, να δούμε και ο ΠΑΟΚ πώς θα το αντιμετωπίσει. Ή για τον Κωνσταντέλια, φυσικά, και ότι η Ζάλτσμπουργκ χρησιμοποιεί διάφορα επιχειρήματα και προς το περιβάλλον του παίχτη, ότι εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να σε φέρουμε καλύτερα στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δίκιο έχουν. Άδικο δεν έχουν, ναι, άδικο δεν έχουν. Είναι επαγγελματίες. Είναι φαινόμενο. Βέβαια. Να δίνουν υπεραξίες, καταφέρνοντας να πρωταγωνιστούν κιόλας, και όχι μόνο στο αυστηριακό πρωτάθλημα που δεν είναι τόσο δυνατό. Πλέον και στην Ευρώπη. Ναι. Θα θέλει πολύ ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι αυτός είναι ο τελικός στόχος, να πετύχει αυτή την κατάσταση όπως έχουν οι Πορτογάλοι, όπως έχει η Φέγενορντ, όπως έχει η Ζάλτσμπουργκ. Θα ήθελα να το πετύχει, δεν μπορεί ακόμη. Οι οποίοι λοιπόν υποστηρίζουν ότι η επόμενη τους κίνηση για την Κωνσταντέλια, πιο επίσημη αυτή τη φορά, θα είναι στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Και, ναι, με ποσοστό συνειδιοκτησίας, ώστε να έχεις όφελος ακόμα και όταν παραχωρηθεί μετά σε κάποια καλύτερη ομάδα.
Δεν νομίζω ότι στη διάρκεια των αγώνων του ο ΠΑΟΚ μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Καλοκαίρι, πραγματικά, στην πορεία. Αλλά για τον Κωνσταντέλια, ναι. Όταν πλέον τα νούμερα θα αρχίσουν να πλησιάσουν 100 εκατομμύρια, θα είναι πρόκληση και θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον η στάση του ΠΑΟΚ και η απόφασή του. Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Έλα, καλή.